May Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τον βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Αν είστε νέοι επισκέπτες στο κανάλι μας, μπορείτε να κάνετε την δωρεάν εγγραφή σας για να λαμβάνετε κάθε βίντεο το οποίο ανεβαίνει για την ψυχική μα ωφέλεια και την ψυχική μα ηρεμία. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει μη δείς το του εαυτού φρονίσθω, αλλά το του εταίρου έκαστος, το οποίο σημαίνει «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να φροντίζει μόνο για την σωτηρία της ψυχής του, αλλά το πώς θα διδάξει την αλήθεια και στους άλλους, για να βοηθηθούν και να ωφεληθούν και οι ψυχές των συνανθρώπων μας». Με αυτήν την ιερή φλόγα της Ιεραποστολής, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος, δίδασκε στους νέους της Θεσσαλονίκης το Ιερό Ευαγγέλιο και τους καλούσε σε πνευματικούς αγώνες. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και οι γονείς του ήσαν ευσεβείς και ένδοξοι χριστιανοί και το γένος τους έφθανε ως τους αρχαίους Μακεδόνες. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν πρικισμένος από τον Θεό με μεγάλα χαρίσματα όπως της ευφυΐας και της φυσικής ωραιότητος. Μορφώθηκε τόσο πολύ όσο λίγοι νέοι στην εποχή του και πολύ νέος στην ηλικία κατατάχθηκε στον Ρωμαϊκό στρατό, όπου και γρήγορα διακρίθηκε για την σωματική του δύναμη. Ο Αυτοκράτορας, διαπιστώνοντας πως ο Άγιος Δημήτριος ήταν μία λαμπρή και μεγάλη φυσιογνωμία, τον ανήψωσε στην θέση του Ανθιπάτου, δηλαδή τον έκανε διοικητή όλης της Ελλάδος και τον περιέβαλε με επίσημη υπατική χλαμίδα. Τον έντισε δηλαδή με ακριβό ρούχο, το οποίο το φορούσαν οι άρχοντες. Ο Άγιος Δημήτριος, παρότι ανέβηκε τόσο ψηλά στα αυτοκρατορικά αξιώματα, δεν έπαυσε όμως να ζει όπως προστάζει ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων ο Κύριος Ιησούς Χριστός ζούσε δηλαδή κατά Χριστόν, με σεμνότητα, εγκράτεια και ασκούμενος σε κάθε πνευματική αρετή. Κυρίως όμως αυτό που άνθιζε γλυκύτατο στην ψυχή του ήταν η εδός και η σοφροσύνη. Διοικούσε την περιφέρειά του με τον καλύτερο τρόπο, έχοντας το βλέμμα της ψυχής του διαρκώς στραμμένο προς το Χριστό. Ο λαμπρός αυτός ανθίπατος ζούσε σε μία εποχή όπου οι χριστιανοί διώκονταν για την πίστη τους. Ο Άγιος όμως καλούσε τους νέους στην χριστιανική πίστη και με τον θαυμάσιο ευαγγελικό λόγο του τους προσήλκυε στο Χριστό. Οι συναντήσεις του με τους νέους γίνονταν στην χαλκευτική στοά της Θεσσαλονίκης. Εκεί όχι μόνο δίδασκε, αλλά και δια της προσευχής του θαυματουργούσε και θεράπευε ασθενείς. Έτσι λοιπόν η φήμη του απλώθηκε παντού και πλήθαιναν οι νέοι που συγκεντρώνονταν γύρω του στην χαλκευτική στοά με δίψα για να τον ακούσουν. Η χριστιανική αυτή δράση του Αγίου μαθεύτηκε σε όλη την πόλη και έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα, ο οποίος συγκλονίστηκε σαν το άκουσε αυτό και έστειλε τους στρατιώτες του να τον συλλάβουν. Συνελήφθη ο Άγιος Δημήτριος την ώρα που εξηγούσε την Αγία Γραφή στα νέα παιδιά και σιδηροδέσμιος οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, όπου με τόλμη ομολόγησε την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Ο Μαξιμιανός τον φυλάκισε στις καμάρες των καμινίων των δημοσίων λουτρών, σε έναν χώρο ο οποίος χρησίμευε ως οχετός. Η φυλακή του κατακλίζεται από τους νέους και εκείνος, σαν καλός προπονητής, τους προετοίμαζε για τον αγώνα που τους περίμενε. Μα σαν έμεινε μόνο το βράδυ, προσευχήθηκε με θέρμη στον Κύριο. Μόλις τελείωσε την προσευχή του, είδε να σέρνεται προς αυτόν ένας σκορπιός, που είχε υψωμένο το κεντρί του, έτοιμος να τον χτυπήσει στο πόδι. Ο Άγιος όμως αφού έκανε το σημείο του Σταυρού, επικαλέστηκε την βοήθεια του Ιησού Χριστού. Έπειτα πάτησε και νέκρωσε τον Σκορπιό εκείνο και μέσω αυτού τον νοητό Σκορπιό, τον Διάβολο, που κρυβόταν μέσα σε Αυτόν και είχε σκοπό να τρομάξει τον Άγιο και να τον κάνει να δηλιάσει. Όμως οι αθλητές του Χριστού δεν φοβούνται και δεν δηλιάζουν με τίποτα τους έδωσε την εξουσία ο Χριστός να πατούν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, καθώς επίσης την δύναμη αυτή την έδωσε ο Χριστός και σε όσους θα τον αγαπούν και θα τον λατρεύουν με πίστη ως Θεό. Αμέσως τότε εμφανίστηκε μπροστά στον Άγιο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος του έβαλε στεφάνι στο κεφάλι και του είπε «Ειρήνη σε σένα, αθλητά του Χριστού», έχει δύναμη και θάρρος. Εκείνη την περίοδο στην Θεσσαλονίκη, προς τιμήν του αυτοκράτορα διοργανώθηκαν αγώνες. Ανάμεσα στους αθλητές ήταν και ένας γιγαντός όμως παλαιστής ο Λιέος, ο οποίος καταγόταν από την Σκηθία και τον τιμούσε πάρα πολύ ο αυτοκράτορας. Κανείς όμως δεν τολμούσε να αναμετρηθεί με τον γιγαντόσωμο και φοβερό Λιέο ο Λιέος έβριζε πάρα πολύ εσχρά τον Θεό μας και αναζητούσε κάποιον χριστιανό αντίπαλο. Τότε τόλμησε ένας νεαρός χριστιανός, μικρός όμως και αδύναμος προς το σώμα, δυνατός όμως προς την ψυχή, ο Άγιος Νέστορας, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Δημητρίου, για να αναμετρηθεί με τον γιγαντόσομο Λιέο. Πρώτα όμως πήγε στην φυλακή και ζήτησε την ευλογία του διδασκάλου του. Και ο Άγιος Δημήτριος του είπε «Και τον Λιέο θα νικήσει και υπέρ του Χριστού θα μαρτυρήσεις». Έτσι ήρθε στο στάδιο ο Νέστορας. Στον στίβο τώρα προβάλλουν έτοιμοι να αναμετρηθούν ο Λιέος, ο περίφημος Παλαιστής και ο Νέστορας, ο μαθητής του Αγίου Δημητρίου. Και έτσι επαναλαμβάνεται η ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάφ. Όπως τότε ο Δαβίδ νίκησε τον γιγαντόσομο Γολιάφ, έτσι και τώρα με την δύναμη του Χριστού, ο Άγιος Νέστορ νίκησε τον φοβερό Λιέο, νίκησε η πίστη του Χριστού. Πίσω από τον νεαρό Νέστορα βρισκόταν ο θαυμαστός προπονητής του, ο Άγιος Δημήτριος ο οποίος είχε γυμνάσει καλά τον νεαρό μαθητή του, ώστε να εξέλθει νικητής. Ο Νέστορας όμως δεν τιμήθηκε ως νικητής, αλλά θανατώθηκε έξω από την πόλη, όταν έμαθαν οι ειδωλολάτρες ότι με τη βοήθεια του Χριστού νίκησε τον Λιέο. Και τότε έστειλαν στρατιώτες στην φυλακή που βρισκόταν ο Άγιος Δημήτριος και τον θανάτωσαν με τις λόγχες. Τον τρύπησαν στα πλευρά με τις λόγχες όπως ακριβώς χτυπήθηκε και ο Χριστός μας από λόγχοι. Και μάλιστα ο Άγιος Δημήτριος όταν είδε τους στρατιώτες να έρχονται να τον θανατώσουν, ύψωσε το δεξί του χέρι διότι περίμενε και λαχταρούσε το μαρτυρικό τέλος και την αγάπη του Χριστού. Γιατί όπως έχουμε πει αγαπητοί φίλοι, ο επίγειος θάνατος, ο σωματικός θάνατος, είναι η πύλη που μας ανοίγει την αιώνια ζωή, μία πύλη προς την αιωνιότητα. Και οι χριστιανοί δεν φοβούνται τον θάνατο, διότι ξέρουν ότι θα πάνε κοντά στον Δημιουργό, τον Πατέρα τους και πλάστη τους, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό το παράδειγμα μας έδωσαν οι αθλητές και οι Άγιοι της πίστεως. Και εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα διότι είμαστε με την πλευρά του νικητή. Ο Χριστός μας, όπως λέει η Ιερά Αποκάλυψης, εξήλθε η να νικών και να νικήσει. Ο Χριστός μας πάντα θα νικά. Τότε οι Δήμοι τρύπησαν όλο το σώμα του Αγίου Δημητρίου και το μαρτυρικό του τέλος επισφράγησε έτσι όλη την επίγεια αγιασμένη ζωή του. Την ώρα που μαρτυρούσε ο Άγιος Δημήτριος παρών ήταν και ένας μαθητής του ονόματι Λούπος, ο οποίος πήρε το δαχτυλίδι που φορούσε ο Άγιος και βούτυξε και ένα μαντίλι στο αίμα του Αγίου και με αυτά έκανε πάρα πολλά θαύματα δια του Αγίου Δημητρίου. Όταν όμως το αντελήφθησαν αυτό οι ειδωλολάτρες, θανάτωσαν και τον Λούπο». Ο Θεός μας έδωσε στον Άγιο Δημήτριο το χάρισμα της μυροβλησίας. Έτσι τιμά ο Θεός, τους αγωνιστές του. Το ιεραποστολικό έργο όμως του Αγίου, που επιτελούσε όσο βρισκόταν στην επίγεια ζωή, το συνέχισε και μετά από το μαρτύριό του με διαφόρους τρόπους. Οι Σλάβοι και άλλοι βόρειοι λαοί έβλεπαν ότι οι Μακεδόνες χριστιανοί πολεμούσαν στις επιθέσεις τους έχοντας εμπιστοσύνη απόλυτη στον Άγιο Δημήτριο και χάρη στην προστασία του νικούσαν. Έτσι και οι εχθροί μάθαιναν τώρα για τον Μεγάλο Άγιο της Θεσσαλονίκης και γίνονταν χριστιανοί. Επιτοπλίστων όλοι οι λαοί των Βαλκανίων τιμούν ιδιαίτερα τον Άγιο Δημήτριο και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από την μακραίωνη τουρκική σκλαβιά το 1912, ανήμερα στην εορτή του πολιούχου και προστάτη της Αγίου Δημητρίου, που στους αιώνε καλεί όλους να γνωρίσουν τον Χριστό ως την μοναδική αλήθεια και την μοναδική οδό σωτηρίας. Η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου τιμάται από την Αγία μας Εκκλησία κάθε χρόνο την 26η Οκτωβρίου τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.